Πλησιάζω λοιπόν κοντά του, κουνώ ευγενικά από τους ώμους το θύμα και φωνάζω κοντά στο ένα αυτί του, είστε καλά, και ακολούθως κοντά στο άλλο, είστε καλά. Γιατί μπορεί το θύμα να είναι βαρύκο και να μην με ακούει. Εφόσον δεν μου απαντήσει, θεωρώ ότι έχει απόφραξη του αέραγμου μου και τότε με δύο αυτές κινήσεις θα κάνω κατάσπαση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου. Αφού έχω κάνει αυτή την κίνηση και έχω ανοίξει τον αεραγωγό, στη συνέχεια πλησιάζω κοντά στη μύτη και το στόμα του θύματος και βλέπω, ακούω, αισθάνομαι εάν το θύμα έχει αναπνοή. Βλέπω εάν το στέρνο του θύματος εκτίσεται και υποστρέφει, ακούω την ανάσα του θύματος στο αυτί μου, αισθάνομαι τη ζεστασιά της ανάσας του στο μάγουλό μου. Εάν το θύμα δεν έχει αναπνοή, πρέπει να ενημερώσω το ΕΚΑΒ λέγοντας τηλεφωνώντας το 166 και λέγοντας το όνομά μου, το τηλέφωνό μου και τον τόπο που βρίσκομαι. Το περιστατικό που έχω μπροστά μου και δεν κλείνω ποτέ πρώτη το τηλέφωνο. Ρωτώ, θέλετε κάτι άλλο, θέλετε κάτι άλλο. Και στη συνέχεια εφαρμόζω τη βασική κάρτα, δηλαδή 30 θωρακικές συμπιέσεις και εναλλάξω με δύο αναπνοές διάσωσης. Προσέχετε, δεν μιλήσουν τα χέρια. Προσέχετε με το σώμα μας, πιέζουμε. Με αυτή την ταχύτητα. Στις 30 λοιπόν, δύο εφησίσεις. Κλείνουμε τη μύτη, αν σηκώνουμε πάλι το δίχτυο, σκάτω σε όλα.